στο θρίλερ με το ναυάγιο του πολυτελούς Γιώτ στα ανοιχτά του Παλέρμο. Η ΣΑΚ Τριανταφυλίδη, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τους εισαγγελείς να αναφέρουν επίσημα πως βρίσκονται στα στάδια μιας έρευνας για μια πολύ σημαντική υπόθεση εγκλήματος. Ανακοίνωσαν πως ξεκίνησαν ποινική έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία για το ναυάγιο της Θαλαμιγού και τον θάνατο 7 εκ των 22 επιβενόντων με όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά. Όπως προκύπτει από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι Ιταλικές Αρχές, η Θαλαμικό βυθίστηκε πρώτα με την πρίμνη και στη συνέχεια έγειρε στην δεξιά πλευρά τη. Ω εκ τούτου, τα θύματα αναζήτησαν καταφύγιο στην αριστερή πλευρά του σκάφου και τα τελευταία αποθέματα οξυγόνου, καθώ το σκάφο βυθιζόταν. Η εισαγγελική έρευνα εστιάζει στι ευθύνε που μπορεί να φέρουν μέρη του πληρώματο για την τραγωδία, επιχειρώντα να διαπιστώσουν πόσα γνώριζαν για όσα συνέβαιναν στο πλοίο και σε ποιο βαθμό είχαν ενημερωθεί οι επιβάτε. Να σου πω οι εισαγγελεί υπογράμισαν πόσο σημαντικό είναι να ανασυρθεί το ναυάγιο για να δοθούν σε ευχαριστούμε, Ισακ.